Νοέμβριος 2021, Σαμπρίνα σε μάξιμα 14, 7 χρονών, 7-8 χρονών από ό,τι βλέπω, σε παλμέτα φυτοφράχτη. Το υποκείμενο μάξιμα 14, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, σε γόνιμα χωράφια κάνει πολύ μεγάλα δέντρα, που πρέπει να φωτεύονται σε μεγάλες αποστάσεις φύτευσης. Μιλάω για γόνιμα εδάφη. Βλέπετε εδώ, έχουν γίνει θηρία. Η παλμέτα φυτοφράχτης προϋποθέτει ότι θα έχουμε ένα φυτικό τείχος, το οποίο στο κλάδεμα, όταν τελειώνει το κλάδεμα, θα πρέπει να έχει πάχος 60-70 πόντους από κάθε πλευρά. Δηλαδή από τη δεξιά πλευρά 60-70 πόντους και από την άλλη πλευρά που περνάει πάλι το τραχτέρ 60-70 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι με κάθε κόστος πρέπει η τελική βλάστηση που θα βγαίνει προς το εσωτερικό της γραμμής να είναι 60-70 πόντους. Για παράδειγμα αυτό εδώ το κλαδί. Έτσι έχει λίγα μάτια εδώ πέρα. Στους ετήσιους οφθαλμούς μόνο τα καρποφόρα είναι μόνο τα μάτια της βάσης. Έτσι έχει κάποιες ροζέτες. Θα το ξαναπεριορίσω στους 60-70 πόντους. Δεν μπορώ να φύγω παραπάνω. Πρέπει κάθε χρόνο όμως να αφήνω βέργες ετήσιες όπως είναι αυτή εδώ. Έτσι. Ολόκληρες, χωρίς να τσιμπάω την άκρη του στον τελευταίο οφθαλμό. Για να φτιάχνω κάθε χρόνο καινούργιες καρποφόρες βέργες και την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά. Όπως για παράδειγμα εδώ. Ξεκινάει από εδώ, πηγαίνει προς τα έξω, αλλά φεύγουμε από τους 70 πόντους. Διαλέγω δύο βέργες, μία και μία δύο, οι οποίες θα μείνουν για την άλλη χρονιά ώστε να γίνουν καρποφόρες και το περιορίζω. Το ίδιο και το επόμενο. Ξεκινάει, έχει μία βέργα εδώ, αυτή φεύγει πολύ μακριά. Θα την περιορίσω. Έτσι και έχει από την άλλη πλευρά μία καρποφόρα. Μια βέργα με ροζέτες, μια καρποφόρα βέργα. Σε κάθε περίπτωση, ο φυτοφράχτης δεν πρέπει στο τέλος του κλαδέματος να έχει βλάστηση πάνω από τους 60-70 πόντους μακριά από το κορμό. Περιορίζοντας τη βλάστηση, θα προκαλέσουμε να πετάξει νέες βέργες ετήσιες κοντά στον κορμό, όπου θα κρατήσουμε τα επόμενα χρόνια για καρποφόρες. Εδώ ο παραγωγός τα προηγούμενα χρόνια έκανε αρκετά λάθη στο κλάδεμα, με αποτέλεσμα πολλά μάτια κοντά στους οδηγούς να έχουν στεγνώσει, να έχουν εξαραθεί. Βλέπετε εδώ, και αυτό φεύγει πάνω από 60 πόντους, 70, οπότε αναγκαστικά θα φύγει, θα αφαιρεθεί αυτό το υπόλοιπο, αλλά θα αφήσω μία και μία δύο βέργες για να μείνουν την άλλη χρονιά και να γίνουν καρποφόρες. Έτσι. Πάμε εδώ να δείξουμε ακόμα ένα παράδειγμα. Βλέπετε αυτήν εδώ τη βέργα. Ήταν πέρυσι κόπηκε εδώ. Έτσι, μας έχει δώσει μία που είναι μία καλή βέργα για να μείνει την άλλη χρονιά. Αυτή που βγαίνει πιο έξω θα περιοριστεί. Το ίδιο και αυτή. Και θα διαλέξω μία από αυτές τις δύο να μείνει για την άλλη χρονιά. Θα διαλέξω την εσωτερική, γιατί πάντα διαλέγουμε τις βέργες που είναι κοντά στους άξονες, στους βραχίονες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φύγουμε στο φυτοφράχτη, επαναλαμβάνω, πάνω από 60-70 πόντους από το κεντρικό άξονα. Βλέπετε εδώ μια άλλη βέργα, την είχε δέσει εδώ ο παραγωγός. Έτσι. Θα την περιορίσω ξανά στους 60-70 πόντους για να διατηρήσω τους οφθαλμούς κοντά στους βραχίονες ζωντανούς. Αν δεν μπαίνει φως, θα ξεραθούν, θα βγει η βλάστηση όλη και η παραγωγή προς τα έξω και μετά θα πρέπει να κόβουμε συνέχεια για να είμαστε, να μην μας ενοχλούν οι γραμμές, να μην μας ενοχλούν προς τα έξω, δηλαδή τα κλαδιά, θα πρέπει να τα κόβουμε συνέχεια, να τα περιορίζουμε και αυτό θα μειώνει την παραγωγή. Είπαμε, οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και αν χρειαστεί να πετάξουμε παραγωγή, πρέπει η βλάστηση να παραμένει κοντά στους βραχίονες, στους 60-70 πόντους. Άμα φύγουμε παραπάνω, την επόμενη χρονιά θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Πετάμε, δεν φοβόμαστε, ακόμα και αν χρειαστεί για μια χρονιά να μειώσουμε την παραγωγή μας, προκειμένου να προκαλέσουμε ανανέωση. Τώρα σε αυτό το δέντρο, μετά τις τομές που κάνουμε, έχουμε περιοριστεί στους 60-70 πόντους κοντά στους οδηγούς. Έτσι. Δεν έχει και τεράστια παραγωγή, γιατί όπως είπα,
ο παραγωγός, επειδή την προηγούμενη χρονιά είχε βγει πολύ έξω, τα μάτια στο εσωτερικό έχουν περιοριστεί, έχουν καεί. Όμως του χρόνου θα έχει ξαναγεμίσει η παραγωγή. Από τις βέργες που αφήνουμε ολόκληρες, βλέπετε, αφήνω ολόκληρες βέργες για να γεμίσουν καρπό, να γεμίσουν καρποφορία, καρποφόρες ροζέτες. Αν τις τσιμπήσω, είναι πολύ πιθανό να μην κάνουν καρποφόρες ροζέτες. Και αυτό γιατί ο τελευταίος οφθαλμός παίζει σημαντικό ρόλο στο τι θα κάνουν οι προηγούμενοι. Όταν δεν το τσιμπάμε, επειδή παράγει αρκετή αυξήνη, δεν τους αφήνει να βλαστήσουν και έτσι γίνονται καρποφόροι τις περισσότερες φορές. Αμέσως το δέντρο μας περιορίστηκε, έτσι δεν έχω σκάλα, ανέβω πιο πάνω, αλλά και πάνω το ίδιο θα γίνει και ακόμα πιο αυστηρά. Δηλαδή βλέπετε αυτό το δέντρο, πρέπει, αυτό το ξύλο εδώ πρέπει να φύγει αρκετά μέσα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ξεραθούν όλες οι ποδιές, δεν θα φωτίζονται και θα ξεραθούν. Και αφήσαμε και δύο βέργες για να κάνουμε ανανέωση και να έχουμε και καρποφορία από εκείνο το σημείο τα επόμενα χρόνια. Η κερασιά έχει την τάση να ανανεώνεται, οπότε μπορούμε όποτε θέλουμε να την περιορίσουμε για να την ξαναπροκαλέσουμε να παράξει καρποφόρα μάτια. Εδώ βλέπετε από μία παλιά τομή πως προχώρησε το βακτήριο της ψευδομονάδας μέσα στο ξύλο, οπότε αυτό το κλαδί καλά είναι να φύγει μέχρι να βρούμε υγιές, που μάλλον δεν θα βρούμε, οπότε θα φύγει τελείως. Το έχω πετάξει σχεδόν όλο για να βρω υγιές ξύλο. Θα το κόψω πιο πίσω γιατί βλέπω έχει έναν αφθαλμό, μήπως πετάξει ξανά. Πούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα, πάλι βλέπουμε εδώ μια βέργα που έχει και καρποφορία, έχει πετάξει δύο βέργες κοντά και συνεχίζει να φεύγει προς τα έξω. Θα την περιορίσω αφήνοντας εκείνες τις δύο βέργες κοντά ώστε να γίνουν καρποφόρες για την άλλη χρονιά. Επαναλαμβάνω, αυτό το συμβαίνει κυρίως στην παλμέτα φυτοφράχτη. Έτσι είναι το σχέδιο διαμόρφωσης φυτοφράχτης. Και είναι ένα σχετικά απλό και εύκολο σχέδιο, απλώς τα πρώτα χρόνια έχει πάρα πολύ εργασία για να γίνει. Ωστόσο, όπως βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το χωράφι, μετά από σχεδόν 10 χρόνια, είναι ένα δέντρο το οποίο από τη βάση μέχρι την κορφή έχει παντού βλάστηση, ζωντανή, ζωηρή, όπου με σωστή διαχείριση μπορεί να ξαναγίνει καρποφόρα και να γεμίσει κεράσια, λουλούδια πρώτα και μετά κεράσια. Η Σαμπρίνα είναι μια ιδιαίτερη ποικιλία, τυχαίνει πολλές χρονιές να μην καρποφορεί ικανοποιητικά, είναι πιθανό να μην είναι και πλήρως αυτογόνιμη, αν και δεν έχει διερευνηθεί ακόμα, θεωρείται αυτογόνιμη, ωστόσο τυχαίνει κάποιες χρονιές να μην καρποφορεί ικανοποιητικά. Ευχαριστώ πολύ.